Τιμή στους νεκρούς ήρωες που έπεσαν τα χρόνια του πολέμου για τα εθνικά μας ιδανικά. Δεν θα τους προδώσουμε. Είμαι περήφανος για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων που παρότι έχουν υποστεί με την οικονομική κρίση μια βίαιη μείωση των εισοδημάτων τους, συνεχίζουν με υψηλότατο ηθικό και επαγγελματισμό να προασπίζουν την πατρίδα μας. Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου μας θυμίζει ότι η ψυχική ενότητα του έθνους είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση κάθε απειλής, αλλά απαραίτητη για να κάνει και η χώρα το μεγάλο άλμα στο μέλλον. Σήμερα πολιτική και πολιτιακή ηγεσία, εδώ πέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνουμε ένα μήνυμα. Τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας είναι αδιαπραγμάτευτα και η αποτρεπτική δύναμη των ενόπλων δυνάμεων είναι ισχυρή. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τις γυναίκες και τους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων, του στρατού ξηράς, του πολεμικού ναυτικού, της πολεμικής αεροπορίας, των ειδικών δυνάμεων, για την αυταπάρνηση με την οποία επιτελούν την αποστολή τους σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Τους περιβάλλουμε με την εμπιστοσύνη μας και με την αγάπη μας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Η 28η Οκτωβρίου 1940 είναι μια ημέρα που δόξασε την ιστορία του έθνους. Μια ημέρα που ολόκληρος ο Ελληνισμός μέσω του εθνικού κυβερνήτη Ιωάννη Μεταξά είπε το μεγάλο όχι στον εισβολέα. Είναι τραγικό να τιμούν αυτό το όχι σήμερα οι ξενόδουλοι που εξουσιάζουν την πατρίδα μας και λένε ναι σε κάθε ξένο το κογλίφο ο οποίος έχει επιβάλει κατ' ουσίαν στην Ελλάδα ένα καθεστώς κατοχής. Στη μακραίωνη ιστορία μας δώσαμε κοινούς αγώνες με εθνική ομοψυχία, πίστη και αυταπάρνηση και νικήσαμε. Γίναμε προμαχώνας ελευθερίας μέσα στη δίνη ενός καταστροφικού πολέμου και αντέξαμε. Σήμερα είναι δική μας ευθύνη να μη ζήσουν οι νεότερες γενιές την αναπήρωση του φασισμού, του μίσους και του διχασμού. Δικό μας καθήκον να εξασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Δικό μας χρέος να προχωρήσουμε μπροστά με συνεννόηση και αυτοσυνειδησία. Τιμούμε τη σημερινή επέτειο με το βλέμμα στραμμένο σε ένα ελπιδοφόρο καλύτερο μέλλον. Στηριγμένος στην ιστορική πείρα, ο λαός να εμπιστευτεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να αποκτήσει εμπιστοσύνη και δύναμη στην πάλη του για το δίκιο και την νίκη, να βαδίσει στο δρόμο της κοινωνικής λαϊκής συμμαχίας για να γίνει αφέντης του πλούτου που παράγει έξω από τις λυκοσυμμαχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ σε μια κοινωνία χωρίς φτώχεια, ανεργία, κρίσεις και πολέμους, το σοσιαλισμό. Τι συνέβη λοιπόν τον Οκτώβρη του 40, ο ίδιος λαός ήταν και τότε. Και τότε είχαν διχόνοιες και πολιτικά πάθη πολύ χειρότερα από τα σημερινά. Όμως βρήκαν τον τρόπο να ενωθούν σε μία γροθιά. Τα αδιέξοδα που μας πνίγουν είναι μικρά μπροστά σε όλα αυτά που έχουν καταφέρει ο καθένας μόνος του, αλλά και όλοι μαζί. Αρκεί να βρούμε τη δύναμη για καθαρά όχι και καθαρά ναι στο μέλλον. Χρόνια πολλά σε όλους. Ψηλά τη σημαία σημεοφόρη και ας μην κάνουμε όλη παρέλαση. Οι παρελάσεις, όσο επιτυχημένες και αν είναι, δεν μπορεί να κρύψουν τις ανισότητες, τη δυστυχία και την πείνα. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο, έχει εξαντληθεί η υπομονή του. Η Ελλάδα χρειάζεται συνένεση και το πολιτικό σύστημα χτενίζεται. Οι τηλεοπτικές άδειες είναι απόδειξη ότι δεν υπάρχει διάθεση συνένεσης. Όλοι κοιτάνε την πάρτη τους και πώς θα αναρριχηθούν στις καρέκλες. Καλούμε τον ελληνικό λαό σε αντίσταση, γιατί σε λίγο θα πεινάμε όλοι. Χρόνια πολλά.